Η δυνατότητα τη Επιτροπή Αποζημιώσεων στα κατεχόμενα να αποτελεί εσωτερικό ένδικο μέσο για του ελληνοκύπριου ιδιοκτήτε περιουσιών πολύ σύντομα θα τεθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αφορμή αποτέλεσε η καθυστέρηση δύο χρόνων στην πληρωμή 2,5 εκατομμυρίων ευρώ σε ελληνοκύπριο εκτοπισμένο από τη Βασίλεια Κερίνια για περιουσία 60 εκτεριούγη, Σύμφωνα με δημοσίευμα τη τουρκοκυπριακή εφημερίδα Κύπρη Ποστασή, η προσφυγή του Ελληνοκύπριου στο ΕΔΑΔ αποσύρθηκε προχθέ μετά από διακανονισμό που επιτεύχθηκε μεταξύ των δικηγόρων των δύο πλευρών, αφού μετά από προειδοποίηση του πρόσφυγα ότι θα προσέφευγε στο ΕΔΑΔ, η Επιτροπή πλήρωσε τελικά το ποσό με χρήματα από την Τουρκία. Τελικά, υπό το φω τη πίεση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η Επιτροπή Ακινήτων προχώρησε στην πληρωμή αυτού του ποσού. Αυτό, κατά την άποψή μου, δείχνει ότι η Επιτροπή δεν είναι αποτελεσματική, διότι αν κάνει δύο χρόνια. Για να σε πληρώσει χωρί τόκο και χωρί να λαμβάνει υπόψη τι συναλλαγματικέ αλλαγέ. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι σοβαρή. Επισημαίνεται ότι η ακίνητη περιουσία του Ελληνοκύπριου που ήρθε σε διακανονισμό με την Επιτροπή Αποζημιώσεων βρίσκεται στι εγκαταστάσει Μπαλίνα στην κατεχόμενη Βασίλεια. Η Κύπρη Ποστασή, επικαλούμενη πληροφορίε από διπλωματικέ πηγέ, ανέφερε ότι η Επιτροπή αντιμετωπίζει δυσκολίε στο θέμα καταβολή των αποζημίωσεων. Παρά το γεγονό ότι έχει έρθει σε διακανονισμό με πολλού ιδιοκτήτε περιουσία στα κατεχόμενα, από το Μάιο του 2014 μέχρι και σήμερα, έχει τηρήσει τη δέσμευσή τη για καταβολή αποζημίωσεων μόνο σε δύο υποθέσει που οδηγήθηκαν στο ΕΔΑΒ, ενώ εκκρεμούν εκατοντάδε άλλε. Σύμφωνα με τι ίδιε πληροφορίε, η καθυστέρηση φαίνεται να οφείλεται στη διχογνωμία μεταξύ Τουρκία και για το ποιο πρέπει να καταβάλει τι ο Ευρωκράτο δεν έχει αποδεχθεί σχετική πρόταση από την τουρκική κυβέρνηση να εισφέρει στην επιτροπή αποζημιώσεων κατά 30% μέσω φορολογία.